The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Σας καλωσορίζουμε στο webinar της εταιρείας Alphanetrix με θέμα AutoCAD 2024 What's New. Το όνομά μου είναι Γιώργος Δημητρίου και εργάζομαι στην εταιρεία Alphanetrix ως Senior Account Engineer και υπεύθυνος για τα 3D Printing Services. Στις 28 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, η Autodesk κοινοποίησε την τελευταία έκδοση του AutoCAD χαρτοφυλακίου προγραμμάτων της, στο οποίο περιλαμβάνεται το AutoCAD, τα Specialized Toolsets, το AutoCAD LT, το AutoCAD Web και το AutoCAD Mobile. Specialized Toolsets είναι ένα σύνολο από εφαρμογές, κάθετες εφαρμογές εξειδικευμένες επί του AutoCAD. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται το AutoCAD Mechanical, το AutoCAD Architecture, το AutoCAD Electrical, το AutoCAD Plan 3D, το AutoCAD Map, το AutoCAD Map και κάποιο άλλο, το Raster Design. Το νέο AutoCAD 2024 δημιουργήθηκε με σκοπό να επιταχύνει τη διαδικασία σχεδίασης και να ξεκλειδώσει την παραγωγικότητά σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να σχεδιάζετε όσα πλάθετε με τη φαντασία σας. Σε αυτό το webinar θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις περισσότερες από τις νέες και βελτιωμένες δυνατότητες του AutoCAD 2024. Θα πραγματοποιήσουμε μια υψηλή εποπτεία των νέων δυνατοτήτων, ενώ με περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα θα αναφερθούμε στον κύκλο webinars με τίτλο Tips of AutoCAD. Που σημαίνει ότι η λεπτομερής ανάλυση κάποιων λειτουργιών του AutoCAD που κρίνουμε ότι είναι και οι σημαντικότερες. Ναι, θα αναφερθούν σε αυτό το webinar. Θα δείξουμε βεβαίως παραδείγματα, demos υπό τη μορφή animations, όμως θα αφιερώσουμε ειδικά μαθήματα για να αναπτύξουμε διεξοδικά το καθένα από αυτά στην ενότητα σεμιναρίων, στην ενότητα webinar που έχουμε με τίτλο AutoCAD, Tips of AutoCAD. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που μας ρωτάνε το support μας κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούργιο AutoCAD είναι τι συμβαίνει όσον αφορά τη συμβατότητα του προτύπου την WG. Στην έκδοση 2024 δεν έχει αλλάξει το πρότυπο την WG η Autodesk. Διατηρεί το ίδιο TWG πρότυπο πίσω μέχρι και την έκδοση την 2018. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν αποθηκεύσετε, αν δημιουργήσετε και αποθηκεύσετε ένα σχέδιο WG με το AutoCAD 2024 και αυτό το σχέδιο το ανοίξετε με ένα AutoCAD μέχρι την έκδοση 2018, το AutoCAD 2018 θα μπορεί να ανοίξει αυτό το σχέδιο του AutoCAD 2024 χωρίς πρόβλημα. Και για του λόγου το αληθές, αν πάμε στο AutoCAD και ανοίξουμε κάποιο σχέδιο του AutoCAD. Έχω ήδη ανοιχτό, ας πούμε αυτό εδώ, το σχέδιο. Και χρησιμοποιήσουμε την εντολή Save As. Στο Save As παράθυρο διαλόγου, βλέπετε εδώ ότι η έκδοση, την WG που μπορούμε να αποθηκεύσουμε με το AutoCAD 2024 είναι η 2018. Και από εκεί και πέρα βεβαίως μπορούμε να κάνουμε, να πάμε προς τα πίσω, μέχρι την έκδοση 14 του AutoCAD και τα λοιπά και DXF. Το DXF μας πάει ακόμα πιο πίσω σε πιο παλιές εκδόσεις. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι δεν έχει αλλάξει το πρότυπο του WG. Τώρα, όσον αφορά τις προδιαγραφές του συστήματος, εδώ έχουμε κάποιες αλλαγές. Οι Autodesk θεώρησε καλό ότι πρέπει να αυξηθούν οι απαιτήσεις όσον αφορά τη μνήμη και τα γραφικά του συστήματος. Μια παρένθεση εδώ, θα παρατηρήσετε σε ορισμένα από τα slides που θα δείξουμε ότι εδώ στην πάνω δεξιά γωνία υπάρχει ένα ένθετο στο οποίο αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη λειτουργία που δείχνουμε, που αναφέρουμε μέσα σε ένα slide για ποιες εκδόσεις, σε ποια AutoCAD ισχύει. Έτσι. Τώρα, το συγκεκριμένο slide που αφορά τις προδιαγραφές του συστήματος, αυτά που αναφέρονται εδώ αφορούν το AutoCAD 2024 και το AutoCAD LT 2024. Υπάρχει checkmark αριστερά από τα ονόματα των δύο προϊόντων. Όσον αφορά λοιπόν τη μνήμη, τη RAM, και στα δύο προγράμματα, και στο AutoCAD και στο AutoCAD LT, η Autodesk
σύμφωνα με οδηγία που δίνει, για να υπάρχει καλή απόδοση στο σύστημα, για το AutoCAD απαιτούνται 32 GB και για το AutoCAD LT 16 GB. Βεβαίως μπορείτε να τα λειτουργήσετε και με μικρότερη μνήμη, όμως για βέλτιστη απόδοση καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε αυτή την ποσότητα μνήμης. Όσον αφορά την κάρτα γραφικών, αυξήθηκε η προτινόμενη GPU RAM και στα δύο προγράμματα, και στο AutoCAD και στο AutoCAD LT, για βέλτιστη απόδοση. Επίσης, όντως προτείνει να χρησιμοποιούνται κάρτες γραφικών με dedicated video RAM, VRAM, που σημαίνει ότι το σύστημα μέσα θα πρέπει να έχει μια κάρτα γραφικών αξιοπρεπή, που πάνω της να έχει μια συγκεκριμένη μνήμη. Ποια μνήμη είναι αυτή? Αν πάτε στο help του προγράμματος, θα δείτε εδώ, λέει, τις προδιαγραφές και το τι ταχύτητα πρέπει να έχει συγκεκριμένη μνήμη. Περισσότερα, γι' αυτό μπορείτε να ανατρέξετε στο site της Autodesk, στο System Requirements για τα προγράμματα, για το AutoCAD και για το AutoCAD LT. Το επόμενο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι όσον αφορά το AutoCAD για Mac μηχανήματα, ξέρουμε ότι και το AutoCAD και το AutoCAD LT βγαίνουν για Mac μηχανήματα και παράλληλα με την έκδοση του προγράμματος, των προγραμμάτων αυτών για τα Windows, κυκλοφορεί και η έκδοση για Mac μηχανήματα. Εδώ λοιπόν η Autodesk, θέλοντας να αυξήσει την ταχύτητα του προγράμματος, έκανε συμβατά τις Mac εκδόσεις αυτών των προγραμμάτων, του AutoCAD και του AutoCAD LT, έτσι ώστε να τρέχουν σε μηχανήματα Apple Silicon με επεξεργαστή M-Series chip. Σε τεστ που έκανε η Autodesk, το συμπέρασμά της ήταν ότι αυξήθηκε η ταχύτητα στο διπλάσιο. Βέβαια, εδώ έχουμε έναν αστερίσκο που σημαίνει ότι αυτή η μέτρηση εξαρτάται βεβαίως και από την ολική σύσταση του μηχανήματος και από τις ικανότητες αυτού ο οποίος το χειρίζεται και από την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που τρέχει το σύστημα. Πάντως, σίγουρα έχει βελτιωθεί η ταχύτητα. Τώρα, μία άλλη παρατήρηση είναι ότι πιθανόν να έχετε υπόψη σας το Autodesk Desktop App. Αυτό είναι ένα utilitάκι, υπήρχε στις παλαιότερες εκδόσεις των προγραμμάτων της Autodesk, εγκαθίστατο στον υπολογιστή σας με οποιαδήποτε Autodesk εγκατάσταση κάνατε, και αυτό φρόντιζε να σας πληροφορεί όταν κυκλοφορούσε μια καινούργια έκδοση, κάποιο update της Autodesk εφαρμογής σας, σας έδινε τη δυνατότητα, σας πληροφορούσε ότι κυκλοφορούσε και σας έδινε τη δυνατότητα να επιλέξετε το update και να το κατεβάσετε, να το εγκαταστήσετε στο σύστημά σας. Αυτό από την έκδοση, από τη σειρά των προγραμμάτων του 2024 της Autodesk, έχει αντικατασταθεί, χρησιμοποιείται μία άλλη εφαρμογή, το AutoCAD Access. Η εγκατάσταση του AutoCAD Access απεγκαθιστά αυτόματα το παλιό AutoCAD Desktop App και μία από τις λειτουργίες που θα εισάγει, καταρχήν αυτή τη στιγμή το AutoCAD Access κάνει την ίδια δουλειά που έκανε και το Autodesk Desktop App. Ο λόγος για τον οποίο το αντικατέστησε το Autodesk Desktop App η Autodesk ήταν με το Autodesk Access, είναι ότι μελλοντικά θα μπορέσει πιο εύκολα να βελτιώσει αυτό το κομμάτι, να βελτιώσει το AutoCAD Access, και μία από τις λειτουργίες που θα εισάγει το AutoCAD Access, περίπου αυτό θα ανακοινωθεί στα μέσα του έτους, θα είναι η αυτόματη εγκατάσταση των updates για τα υπάρχοντα εγκατεστημένα AutoCAD προγράμματα που έχετε στον υπολογιστή σας. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό μπορεί να μην είναι επιθυμητό από κάποιους CAD manager ορισμένων εταιριών, και γι' αυτό το λόγο θα υπάρξει δυνατότητα σχετικής ρύθμισης αυτής της επιλογής. Δηλαδή να μπορεί ο CAD manager να αποδεσμεύει το αυτόματο update των Autodesk εφαρμογών. Και η Autodesk υπόσχεται ότι σταδιακά στο Autodesk Access θα προσθεθούν και άλλες δυνατότητες. Επί τη ευκαιρία θέλουμε να σας πούμε ότι για την έκδοση 2024 του AutoCAD έχει κυκλοφορήσει ένα update, το update 2024.0.1. Τώρα, από ό,τι
είδαμε στην ουσία για την έκδοση που χρησιμοποιούμε εδώ στην Ελλάδα, για την αγγλική έκδοση, δεν έχει κάτι το αξιοσημείωτο για να εγκατασταθεί αυτό το update. Αυτό αφορά, λέει, κυρίως κάποιες ξένες customize, το upgrade μάλλον, κάποιων ξένων customize εκδόσεων του AutoCAD. Εμείς πάντως το έχουμε εγκαταστήσει. Αν πάτε εδώ στο AutoCAD, στο Help About AutoCAD 2024, βλέπετε εδώ, λέει AutoCAD 2024.1.0.1. Okay, αυτά λοιπόν για το AutoCAD Access. Όταν λοιπόν εγκατασταθεί εδώ, θα σας λέει AutoCAD Access και όχι AutoCAD Desktop App. Το πιο σημαντικό που αφορά το AutoCAD LT είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του, το AutoCAD LT απέκτησε τη δυνατότητα χρήσης προγραμμάτων AutoLisp. Δηλαδή έβαλε η Autodesk μέσα στο LT την γλώσσα προγραμματισμού AutoLisp. Όχι ακριβώς ολόκληρη σε σχέση με αυτή που έχει βάλει στο AutoCAD, αλλά τέλος πάντων μπορούν να τρέξουν κάποια... οι χρήστες του AutoCAD LT μπορεί να τρέξουν Lisp εφαρμογές, αρχεία δηλαδή με κατάληξη LSP, FAS και .vlx, είναι τα compile Lisp αρχεία, και να εκτελέσουν ρουτίνες, οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να περιέχουν λειτουργίες τις οποίες έχει το AutoCAD LT, έτσι. Δηλαδή, αν τρέξουμε κάποια ρουτίνα του μεγάλου, συγγνώμη, του μεγάλου του AutoCAD, που περιέχει που περιέχει κάποιες εντολές που αφορούν τη 3D σχεδίαση, ξέρουμε ότι το AutoCAD LT δεν διαθέτει 3D σχεδίαση και συνεπώς αυτό δεν θα μπορεί, αυτή η συγκεκριμένη ρουτίνα δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί στο AutoCAD LT. Πάντως, παρόλα αυτά, υπάρχουν αξιοσημείωτες δυνατότητες της AutoLisp μέσα από το AutoCAD LT. Σας δίνει πρόσβαση σε system variables του AutoCAD για να τις ρυθμίσετε αυτόματα χρησιμοποιώντας Lisp προγραμματάκια. Μπορείτε να διορθώσετε και να δημιουργήσετε αντικείμενα. Τα αντικείμενα βεβαίως αυτά τα οποία μπορεί να δημιουργήσει και να διορθώσει το AutoCAD LT. Υπάρχει προτροπή για εισαγωγή δεδομένων και επίσης υπάρχει δυνατότητα για dial control language. Δηλαδή μπορείτε να δημιουργήσετε παράθυρα διαλόγου σαν και αυτά εδώ που βλέπετε, που σας δείχνουμε τώρα στο slide μας, τα οποία διευκολύνουν την εισαγωγή και τη ρύθμιση διαφόρων λειτουργιών που χρειάζονται στον Lisp κώδικα. Τώρα, θέλω να σας αναφέρω κάτι, έτσι, ένα αστείο που αφορά την γλώσσα προγραμματισμού Lisp. Έψαχνα κάποτε να βρω τι σημαίνει Lisp. Έτσι. Lisp στην πραγματικότητα δεν σημαίνει τίποτα. Είναι απλώς τα αρχικά αυτών των τεσσάρων προγραμματιστών οι οποίοι έφτιαξαν τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού. Και επειδή, όπως βλέπετε από το δείγμα κώδικα εδώ, αυτή η γλώσσα προγραμματισμού, η Lisp, περιέχει συνέχεια παρενθέσεις, δηλαδή οτιδήποτε γίνεται, ακόμα και μια απλή πρόσθεση, ας πούμε, θέλουμε να προσθέσουμε το 3 και το 5, θα πούμε παρένθεση, plus, έτσι, το συν. Στη λύση πρώτα λέμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά του λέμε πού θέλει να το κάνει αυτό. Plus, κενό 3, κενό 5, κλείνει η παρένθεση. Δηλαδή όσες παρενθέσεις, και μπορεί οι παρενθέσεις αυτές να είναι ενέστητη, μια μέσα στην άλλη. Και εκεί βεβαίως χρειάζεται κάποια προσοχή από την πλευρά του προγραμματιστή να μπορέσει να κλείσει κάποια παρένθεση, γιατί αν κάποια παρένθεση δεν έχει το τέρι της, τότε χτυπάει ο κώδικας και δεν μπορεί να τρέξει. Εξού λοιπόν από αυτό το γεγονός, κάποιοι κυκλοφορήσανε το αστείο ότι Lisp σημαίνει lost in stupid παρένθεσης. Κλείνει η παρένθεση. Τώρα όσον αφορά βιβλίο και μαθήματα,
για την γλώσσα προγραμματισμού Lisp. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο Product Help του προγράμματος. Και κοιτάξτε εδώ ότι Lisp τώρα πλέον υπάρχει βεβαίως στην πλήρη της μορφή, στο AutoCAD 2024. Η πιο περιεκτική μορφή της Lisp μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο AutoCAD LT και ακόμα μια πιο περιεκτική μορφή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στο AutoCAD for Web. Μάλιστα, στο AutoCAD for Web μπορούμε και εκεί να χρησιμοποιήσουμε Lisp για τα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει το AutoCAD for Web. Εδώ στα γρήγορα μπορεί κάποιος να δει ορισμένους περιορισμούς που υπάρχουν στη Lisp όταν αναφερόμαστε στο AutoCAD για LT. Λόγου χάρη δεν υποστηρίζει ActiveX. Τα ActiveX είναι κάτι ρουτίνες των Windows, τις οποίες χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές προκειμένου μέσα στα προγράμματα τα οποία γράφουν να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν λειτουργίες τις οποίες έχουν άλλα προγράμματα των Windows. Λόγω χάρη ίσως θα έχετε παρατηρήσει μέσα στο AutoCAD, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, και στο AutoCAD LT που υπάρχει εντολή Table, η οποία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε πίνακες. Και εκεί υπάρχει μια δυνατότητα να μπορείς να βρεις το άθροισμα μια στήλη από νούμερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με ActiveX. Εντάξει, δεν υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα ActiveX και κάποια άλλα που, εντάξει, θα τα συντομεύσουμε αυτά. Αυτά αφορούν κυρίως τους προγραμματιστές. Κάτι άλλο που θέλουμε να δούμε, που πρέπει να αναφέρουμε εδώ, είναι ότι με τη σειρά του Autodesk χαρτοφυλακίου 2024 έχετε συνεργασία και πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή. Η δυνατότητα πρόσβασης σε σχέδια μέσω του AutoCAD Web και του AutoCAD Mobile έχει αναπτύξει μια καινούργια ομάδα ένθερμων συνεργατών, οι οποίοι επικοινωνούν τις ιδέες τους οποιαδήποτε στιγμή από όπου και αν βρίσκονται. Και με αυτόν τον τρόπο όλοι οι εμπλεκόμενοι σε ένα έργο λαμβάνουν πληροφόρηση ακόμη και όταν βρίσκονται καθοδόν. Μερικές νέες δυνατότητες που υπάρχουν στο AutoCAD for Web και στο AutoCAD Mobile. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο AutoCAD for Web έχει εισαχθεί η δυνατότητα χρήσης του C-Set Manager. Μπορούμε να κάνουμε plot του PDF, κάποιο σχέδιο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε AutoLisp στο μέτρο του δυνατού μαζί με DCL, Dialog Control Language. Και επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το AutoCAD for Web και με local files. Να κατεβάσουμε δηλαδή τοπικά και να δουλέψουμε τοπικά και να μην τα έχουμε on the cloud ή σε κάποιο άλλο drive που έχουμε τοποθετήσει και τα σχέδιά μας. Αντίστοιχα υπάρχουν και οι δυνατότητες εδώ του AutoCAD Mobile. Μπορούμε να σχεδιάσουμε σκαρυφήματα. Τώρα δεν με ενθουσιάζει προσωπικά εμένα και πάρα πολύ το να χρησιμοποιώ τα δάχτυλά μου για να σχεδιάσω, αλλά τέλος πάντων υπάρχει δυνατότητα και αυτή σε περίπτωση που θέλει κάποιος κάτι να σημειώσει πάνω σε ένα σχέδιο, να κάνει μια υπόμνηση, μπορεί να κάνει αυτά ή να μετρήσει κάτι, για παράδειγμα. Πάμε λοιπόν στο κυρίως θέμα μας, New Features and Enhancements στο AutoCAD 2024. User Interface. Το User Interface καλό θα είναι να το δούμε real time. Έχουμε λοιπόν, πάμε στο Home Page, στο Start Page του AutoCAD. Έτσι, αυτή είναι η σελίδα η οποία εμφανίζεται όταν τρέξετε το AutoCAD. Εδώ εμφανίζει την λίστα των σχεδίων τα οποία εγώ έχω χρησιμοποιήσει σε προγενέστερο χρόνο, δουλεύοντας με το AutoCAD 2024. Μπορείτε να τα εμφανίσετε αυτά υπό τη μορφή λίστας ή υπό τη μορφή thumbnails σε αυτή εδώ την περιοχή και να επιλέξετε κάποια από αυτά. Μπορείτε να τα σορτάρετε, μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαδικασίες search, αναζήτησης για να βρείτε κάποιο σχέδιο όταν αυτή η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη και δυσκολεύεστε να βρείτε αυτό που θέλετε. Εδώ υπάρχει το settings view των ρυθμίσεων αυτών, αλλά αυτό είναι στη διάθεσή σας όταν έχετε τη μορφή της λίστας, έτσι, είναι σε αυτή εδώ τη μορφή το μενού αυτό, τότε εδώ υπάρχουν επιλογές οι οποίες σας επιτρέπουν να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε λίστες με στήλες με πληροφορίες σε αυτή εδώ τη λίστα.
Αυτό είναι κάτι καινούριο. Προσέξτε το file of type. Το file of type έχει το εικονίδιο του υπολογιστή. Όταν το συγκεκριμένο σχέδιο βρίσκεται τοπικά στον υπολογιστή σας, ενώ έχει το συνεφάκι αν το σχέδιο αυτό το έχετε ανοίξει από το cloud. Το έχετε ανοίξει από το docs. Και πού είναι η πρόσβαση στο docs μέσα από το AutoCAD 2024. Κοιτάξτε, η πρόσβαση στο docs πλέον έχει μετονομαστεί σε Autodesk Projects, έτσι. Αυτή εδώ η επιλογή που σας δείχνουμε, το Autodesk Project, είναι η παλιά επιλογή που υπήρχε εδώ και έλεγε Docs. Άρα από εδώ, Autodesk Project, στην ουσία σας δίνει πρόσβαση στο Autodesk Docs, στην BIM υπηρεσία της Autodesk. Βεβαίως θα πρέπει να έχετε λογαριασμό εκεί κτλ. Και επίσης στο σύστημά σας, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο και το Autodesk Desktop Connector, μια εφαρμογή της Autodesk που σας δίνει πρόσβαση στο Autodesk Docs. Τώρα πλέον μέσα στο AutoCAD λέγεται Autodesk Projects. Το recent σας εμφανίζει λοιπόν τη λίστα των πρόσφατων σχεδίων σας. Άλλα νέα που έχουμε όσον αφορά το user interface του προγράμματος, αν πάμε στο σχέδιό μας, κοιτάξτε εδώ, υπάρχει πλέον αυτή εδώ η επιλογή, αυτό εδώ το μενού, το οποίο όταν τώρα το ονομάζει file μενού και μέσα περιλαμβάνει την λίστα των σχεδίων που έχουμε ανοιχτά. Τώρα βέβαια εγώ έχω ένα σχέδιο ανοιχτό, αν είχα και άλλα σχέδια εδώ θα εμφανιζόταν σε αυτή εδώ την περιοχή τα ονόματα των σχεδίων και θα μπορούσα να πάω από το ένα στο άλλο. Το μενού αυτό επίσης περιέχει τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές που μπορούμε να ενεργήσουμε πάνω σε σχέδια, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο σχέδιο, να ανοίξουμε σχέδιο, να κλείσουμε όλα τα σχέδια, να τα αποθηκεύσουμε όλα κτλ. Αυτό λοιπόν είναι το file μενού. Κάτω, αντίστοιχα, στο κάτω μέρος της οθόνης εδώ, σε αυτό το μενού, αυτό το ονομάζει το layout menu. Στην πραγματικότητα αυτές οι λειτουργίες υπήρχαν, απλώς τώρα τις έχει βάλει σε κάποιο έτσι μενού μέσα, τις έχει περισσότερο... να τις βρίσκει ευκολότερα ο χρήστης που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα. Αυτά από εδώ. Τώρα για τις καινούργιες εντολές, τις 2-3 που έχουν μπει, θα τα πούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το user interface του προγράμματος. Έχει βάλει ένα καινούριο driver η Autodesk, τον οποίο τον ονομάζει Publish to Web PNG, παρένθεση Transparent, παρένθεση τελεία PC3 Driver. Αυτός ο driver τι κάνει, τώρα είναι δυνατή η δημιουργία PNG αρχείων με διαφανές φόντο, Transparent Background. Νέες Transparent Setting ρυθμίσεις στο Custom Property, στις Custom Property επιλογές μπορούν να εφαρμοστούν και στο παλιό driver με όνομα Publish to Web PNG.PC3. Να το δούμε αυτό, αν πάμε στο πλότ παράθυρο διαλόγου και εδώ επιλέξουμε, αναζητήσουμε και επιλέξουμε και βρούμε αυτό το driver, είναι νάτος, αυτός εδώ είναι ο Publish to Web PNG Transparent. Εάν το επιλέξετε και επιλέξετε μετά Properties, στις Custom Properties ρυθμίσεις, πατώντας το κουμπί εδώ Custom Properties, στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται βλέπετε ότι είναι τσακαρισμένο το Transparent. Σας δίνει τη δυνατότητα δηλαδή, εάν εκτυπώσετε το σχέδιο αυτό, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο driver, θα προκύψει ένα αρχείο PNG, το οποίο θα έχει transparent background. Okay. Αυτός εδώ ο driver, στην ουσία, είναι ο ίδιος με τον παλιό driver, που είναι ακριβώς από κάτω, με αυτόν εδώ τον driver, ο οποίος είναι παλιός. Τώρα, μπορείτε να καταργήσετε το νέο driver και να επιλέξετε τον παλιό driver και να τον ρυθμίσετε, custom properties εδώ, πατώνουμε το κουμπί Custom Properties, να το ρυθμίσετε να δουλεύει με Transparent Background. Εντάξει, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του προηγουμένου που σας έδειξα είναι αυτή εδώ η ρύθμιση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι νέο, έτσι, αυτός ο driver που έχει βάλει η Autodesk στο πρόγραμμα. Άλλο νέο είναι ότι όταν ένα σχέδιο DWG περιείχε CHX γραμματοσειρές, όταν παράγαμε το αντίστοιχο PDF σχέδιο, το CHX κείμενο εξαφανιζόταν. Τώρα πλέον εξ ορισμού στο AutoCAD 2024 υπάρχει μια
System Variable, η PDF CX, που έχει εξορισμού σαν ρύθμιση την τιμή 2. Και όταν συμβαίνει αυτό, τότε τι γίνεται? Το κείμενο SHX υπάρχει μέσα στο παραγόμενο PDF, αλλά είναι αόρατο. Και ποια χρησιμότητα το να έχεις ένα αόρατο κείμενο? Η χρησιμότητά του είναι ότι αν ανοίξετε το PDF με κάποιο πρόγραμμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την search διαδικασία και να πληκτρολογήσετε κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στο αόρατο SHX και να εντοπιστεί και να το βρει και να εμφανιστεί στην οθόνη σας. Αυτό λοιπόν μια λεπτομέρεια. Τώρα, όσον αφορά την εντολή Trace. Η εντολή Trace, προσέξτε, υπάρχει και στο AutoCAD 2024 και στο AutoCAD LT. Εδώ έχει σταχθεί μια νέα εντολή, η Copy from Trace, η οποία τι κάνει? Αντιγράφει objects από ένα trace στο εσωτερικό του σχεδίου. Υπάρχουν κάποιες παράμετρες με τις οποίες μπορούμε να ρυθμίσουμε την εντολή Trace. Καταρχήν, η εντολή Trace υπήρχε και, στην παλαιότερη έκδοση του AutoCAD. Το νέο που έχουμε εδώ είναι ότι έχει μπει αυτή η καινούργια εντολή, η Copy from Trace, που μας επιτρέπει να επιλέξουμε από το Trace κάποια objects και να τα κάνουμε copy μέσα στο σχέδιό μας. Και επίσης το άλλο νέο που έχει μπει εδώ είναι ότι ορισμένες ρυθμίσεις για την Trace εντολή, που στην παλαιότερη έκδοση ήταν command prompted, τώρα αυτές μπορούν να γίνουν, μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας αυτή εδώ την Trace παλέτα, όπου μπορούμε να μεταβάλουμε για παράδειγμα το overlay effect, το geometry in Trace, το drawing background κτλ. Markup import and markup assist. Υπάρχουν βελτιώσεις όσον αφορά τη λειτουργία Markup Assist. Προσέξτε ότι αυτές οι λειτουργίες που πηγαίνουν χεράκι-χεράκι, το import και το assist, δεν υπάρχουν στο AutoCAD LT. Υπάρχουν μόνο στο AutoCAD 2024. Μόνο στη μεγάλη έκδοση του AutoCAD. Τι το νέο έχουμε εδώ? Είναι ότι μπορούμε να κάνουμε αντικατάσταση ή ενημέρωση ενός υπάρχοντος text με markup text. Επίσης, το markup assist αναγνωρίζει strike through text. Εάν το PDF το οποίο εισάγουμε σαν overlay PDF με το markup import περιέχει κάποιο comment, κάποιο σχόλιο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με ένα editor που έχουμε δημιουργήσει το PDF αυτό. Αυτό το σχόλιο μπορεί να εισαχθεί σαν text μέσα στο σχέδιό μας. Markup fade, έλεγχος του transparency διακεκριμένων markups. Επιλογή AutoCAD object εσωτερικό ενός markup boundary. Αυτό είναι ωραίο, το instructional text, εάν υπάρχει κείμενο στο PDF ή στην εικόνα που έχουμε εισάγει με το markup import, αν υπάρχει κείμενο το οποίο είναι κάποια λέξη, αλλά αυτή η λέξη να είναι ταυτόχρονα και εντολή του AutoCAD. Αν λοιπόν συμβαίνει αυτή η συγκυρία, τότε το markup assist, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη λέξη, το move, το copy, το delete, αυτόματα ξεκινάει η αντίστοιχη εντολή του AutoCAD. Θα το δούμε αυτό σε συγκεκριμένο παράδειγμα σε ένα βιντεάκι που θα δείξουμε τώρα αμέσως. Νέα εντολή λοιπόν είναι και εδώ για τη λειτουργία Fade, το Fade Markup, και επίσης υπάρχουν αυτές οι καινούργιες System Variables. Για να δούμε λιγάκι τις λειτουργίες στα γρήγορα, Markup Import and Markup Assist. Η εισαγωγή λοιπόν των λειτουργιών Markup Import and Markup Assist έγινε για πρώτη φορά στην έκδοση 2023 του AutoCAD. Με το Markup Import μπορείτε να ορίσετε ένα overlay PDF ή ένα image file με χειρόγραφες markup σημειώσεις πάνω στο σχέδιο. Το Markup Assist αυτόματα αναγνωρίζει markups στο overlay file και σας βοηθάει στο να εισάγετε αυτά τα markup στο σχέδιό σας. Στην έκδοση 2024 εισάγονται βελτιώσεις στο markup assist έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ενέργειές σας σε αυτά. Κατά την επιλογή του highlighted background
text, markup, παρατηρήστε ότι εμφανίζεται ένα μενουδάκι με την επιλογή Update Existing Text. Αυτό είναι μια νέα ρύθμιση και στη συνέχεια επιλέγοντας την λειτουργία Append to Text, το markup προστίθεται στο τέλος του επιλεγμένου κειμένου μέσα στο σχέδιό σας. Θα μπορούσατε όμως να έχετε επιλέξει και τη λειτουργία Replace για να εγκαταστήσετε το κείμενο που είχατε επιλέξει με το Markup Text. Το Markup Assist αναγνωρίζει Strike Through Text και σας επιτρέπει να διαγράψετε ή να αντικαταστήσετε το κείμενο με ένα Markup. Επίσης, Text Commands που περιέχουν PDF μπορούν επίσης πολύ εύκολα να εισαχθούν μέσα στο σχέδιό σας, τα οποία έχετε εισάγει αυτά τα comments με κάποιο Acrobat. Το Markup Assist μπορεί να αναγνωρίσει συγκεκριμένες εντολές, λέξεις, σαν instruction μέσα σε ένα markup, όπως το remove, το copy και το delete. Με το remove, λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι αφαιρείται η γεωμετρία και όταν τελειώσει η ενέργεια της συγκεκριμένης εντολής, τότε το markup γίνεται faint, γίνεται αχνό δηλαδή, για να μην σας εμποδίζει. Επίσης, μπορείτε να κάνετε faint ένα markup το οποίο θέλετε να αγνοήσετε. Smart Block Placement. Εδώ, αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έξυπνη εισαγωγή ενός block μέσα στο σχέδιό μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το AutoCAD, επειδή χρησιμοποιεί μια τεχνολογία τώρα πλέον, βέβαια η τεχνολογία αυτή για πρώτη φορά εισήχθηκε στην προηγούμενη, έτσι ακρεφνώς, στην προηγούμενη έκδοση των 2023. Τώρα πλέον η Autodesk αρχίζει και τελεπεκτείνει σε διάφορες λειτουργίες του προγράμματος, μεταξύ των οποίων είναι η τοποθέτηση και αντικατάσταση blocks. Αυτή η τεχνολογία ονομάζεται Machine Learning. Τι γίνεται εδώ? Προτείνονται τρόποι εισαγωγής του block με βάση τις προηγούμενες εισαγωγές του. Δηλαδή το AutoCAD μαθαίνει, καθώς εσείς δουλεύετε μαζί του κατά την εισαγωγή των blocks, μαθαίνει πώς εσείς εισάγετε block μέσα στο σχέδιό σας. Και από εκεί, με αυτόν τον τρόπο, όταν εισάγετε το συγκεκριμένο block ξανά μέσα στο σχέδιό σας, το AutoCAD σας προτείνει, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να σας προτείνει τρόπους εισαγωγής του block μέσα στο σχέδιό σας, πράγμα το οποίο επιταχύνει τη σχεδίασή σας. Αυτό είναι μια λειτουργία που υπάρχει και στο AutoCAD 2024 και στο AutoCAD LT. Δημιουργούνται λοιπόν κάποιες καινούργιες system variable για να ρυθμίσουν αυτή τη λειτουργία. Τώρα, εάν δεν σας ικανοποιεί αυτό το οποίο σας προτείνει το AutoCAD και πρέπει να αλλάξετε προσανατολισμό στο block σας, μπορείτε να μεταβείτε από την μία κατάσταση προσανατολισμού σε κάποια άλλη, πατώντας το πλήκτρο control. Τώρα, εάν δεν θέλετε καθόλου αυτή τη λειτουργία, σας φαίνεται δύσκολη ή δύσκριστη, τότε υπάρχει ο συνδυασμός πλήκτρων Shift-W με τον οποίο μπορείτε να την απενεργοποιήσετε. Ας δούμε ένα μικρό demo σε αυτή τη λειτουργία, την Placement, Smart Block Placements. Σας επιτρέπει λοιπόν να εισάγετε block στο σχέδιό σας με έναν αυτόματο τρόπο, ο οποίος βασίζεται στον τρόπο εισαγωγής που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως για να εισάγετε όμοια blocks. Για να χρησιμοποιήσετε το Smart Block Placements, απλά επιλέξτε το block που θέλετε να εισάγετε, όπως θα κάνατε κανονικά. Το AutoCAD τοποθετεί το block με τον ίδιο τρόπο με εκείνο που είχατε χρησιμοποιήσει, για να εισάγετε προηγούμενα όμοια blocks στο project σας. Δηλαδή, θα τοποθετηθεί το block με snap στο σημείο που επιθυμείτε να τοποθετηθεί. Αυτή η λειτουργία μειώνει τον αριθμό των clicks που κανονικά θα έπρεπε να κάνετε για να εισάγετε το block, πράγμα το οποίο σας εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο από την εργασία σας. Εντάξει, προς το παρόν αυτή η μικρή αναφορά, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί εδώ και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να έχετε υπόψη σας, αλλά αυτά, όπως σας είπα, θα τα πούμε στη συνέχεια σε μελλοντικά μας webinars με τίτλο AutoCAD Tips. Το επόμενο που αφορά τα blocks είναι το Smart Blocks Replacement. Τι κάνει αυτό? Αντικαθιστά συγκεκριμένα block references. Από μία παλέτα που εμφανίζεται μπορείτε να επιλέξετε παρόμοια προτινόμενα blocks για να αποφασίσετε με ποιο τρόπο, μάλλον με ποιο από αυτά θέλετε να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον block του σχεδίου σας. Όχι μόνο ένα υπάρχον, αλλά μπορεί πολλά όμοια υπάρχοντα block να θέλετε να αντικαταστήσετε με ένα καινούριο blocks.
Τα blocks από τα οποία επιλέγετε πρέπει να υπάρχουν στο σχέδιο ή σε κάποιο attached library σχέδιο. Για τη λειτουργία αυτή έχουν δημιουργηθεί αυτές εδώ οι τρεις νέες εντολές και η συγκεκριμένη system variable που αναφέρεται εδώ. Η εντολή η οποία κάνει τη δουλειά αυτή ονομάζεται replace και υπάρχει και μέσα στο ribbon, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σαν εικονίδιο, σαν αυτό εδώ το εικονίδιο, όταν έχετε ανοίξει το properties παράθυρο διαλόγου έχοντας επιλέξει ταυτόχρονα κάποιο block. Εκεί λοιπόν στην ενότητα MISC, στη γραμμή name δεξιά, υπάρχει αυτό εδώ το εικονίδιο, το οποίο όταν το πατήσετε ξεκινάει η εντολή, η διαδικασία για να κάνετε replace το block μέσα στο σχέδιό σας. Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα ή πολλαπλά block instances ενός definition και μάλιστα στο καινούριο block το οποίο θα εισάγετε μεταβιβάζονται και τα attributes του παλαιότερου block. Παρένθεση εδώ, υπό προϋποθέσεις, κλείνει η παρένθεση. Όσον αφορά τα dynamic blocks, αυτά γενικά υποστηρίζονται, αλλά μόνο για το default instance του dynamic blocks. Προτινόμενα blocks, το AutoCAD αναζητεί από τις βιβλιοθήκες σας και το κριτήριο είναι το shape, το σχήμα δηλαδή, το σουλούπι του block, όπως λέμε, και το όνομά του. Έτσι. Επομένως, φροντίστε να έχετε ορίσει block libraries και τα αντίστοιχα blocks μέσα στο, να υπάρχουν blocks μέσα στο block palette σας. Ας δούμε ένα μικρό βιντεάκι για αυτή τη λειτουργία πάλι. Η αντικατάσταση λοιπόν ενός ή περισσότερων blocks στο σχέδιό σας είναι τώρα ευκολότερη από κάθε άλλη φορά. Επιλέξτε το block ή τα blocks που θέλετε να αντικαταστήσετε. Όλα τα επιλεγμένα blocks πρέπει να είναι instances του ίδιου block. Επιλέξτε replace ή πληκτρολογήστε την εντολή be replace. Η τεχνολογία machine learning εμφανίζει μια παλέτα με blocks από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε. Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε ένα block από το σχέδιό σας για να το χρησιμοποιήσετε σε κάποιο block από την block παλέτα σας. Αφού επιλέξετε το block της αντικατάστασης, αυτό τοποθετείτε μέσα στο σχέδιο με το σωστό προσανατολισμό και μέγεθος. Και εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο χρήστης. Εξαρτάται από το base point του block και το πώς αυτό έχει δημιουργηθεί. Η Autodesk λέει ότι αν συναντήσουμε δυσκολίες, αν δούμε ότι δεν λειτουργεί η εντολή με τον προβλεπόμενο τρόπο, τότε θα πρέπει να τη στείλουμε με ένα email το blog και το σχέδιο για να τα εξετάσει, να τα δει, να μας απαντήσει κτλ. Το γεγονός είναι ότι το machine learning είναι μια πρωτοπόρα μεν λειτουργία, όμως θα πρέπει κάποιος να διδάξει το AutoCAD, δηλαδή όσο πιο πολύ το χρησιμοποιείς, όσο πιο πολύ χρησιμοποιείς το AutoCAD και αυτές τις λειτουργίες, τόσο περισσότερο μαθαίνει το AutoCAD τις συνήθειές σου και τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να εισάγεις μέσα σε αυτά τα σχέδια. Πάμε τώρα σε μια λειτουργία η οποία ονομάζεται Activity Insights και σε ορισμένους ίσως θυμίσει και το Big Brother. Έτσι. Είπα θυμίσει, δεν είπα ότι είναι Big Brother και θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί. Λοιπόν, υπάρχει καταρχήν μια καινούργια εντολή μέσα στο View Tab History Panel, η εντολή Activity Insights. Τι κάνει αυτή η εντολή, τι κάνει αυτή η λειτουργία γενικότερα? Γεφυρώνει το χάσμα της πληροφόρησης κατά τη ροή εργασίας σε περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ των χρηστών, παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητές τους σε ένα σχέδιο. Βοηθά στην κατανόηση παρελθόντων ενεργειών επί των αρχείων των σχεδίων, παρακολουθώντας γεγονότα. Και πώς γίνεται αυτό? Παρέχει σημαντική και βαθιά γνώση της ροής εργασίας κατά την ανάπτυξη ενός σχεδίου. Βαθιά γνώση των ενεργειών που πραγματοποιούνται κατά τη σχεδίαση. Τι σημαίνει βαθιά γνώση? Βαθιά γνώση σημαίνει ότι πότε έγινε κάτι και ποιος το έκανε. Έτσι, επαναλαμβάνω, πότε έγινε κάτι και ποιος το έκανε. Αυτό σημαίνει βαθιά γνώση. Επιτρέπει στους χρήστες να κατανοήσουν τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από άλλους χρήστες. Γεγονότα για τα οποία λαμβάνεται γνώση είναι ορισμένα από αυτά, έτσι, γιατί σε λίγο θα σας δείξουμε την πλήρη λίστα. Είναι η εντολή Open, η εντολή Save, η εντολή Save As, Plotting, Publishing,
και άλλες. Οι ενέργειες καταγράφονται και εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά. Η λειτουργία Activity Insights διατίθεται στο AutoCAD συμπεριλαμβανομένων των Specialized Toolsets, καθώς επίσης και στο Civil 3D. Αυτές είναι οι καινούργιες εντολές και καινούργιες System Variables, οι οποίες τις συνοδεύουν. Η εντολή είναι αυτή εδώ, είναι στο View Tab History Panel, Activity Insights. Και αυτή εδώ είναι η αναλυτική λίστα των λειτουργιών οι οποίες καταγράφονται. Ας δούμε ένα βιντεάκι σχετικά με αυτή τη λειτουργία. Στο AutoCAD λοιπόν 2024 η Autodesk πρόσθεσε μια νέα δυνατότητα παρακολούθησης γεγονότων. Το Activity Insights καταγράφει τη δραστηριότητα επί το σχεδίο σας σε μια database η οποία οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να προβληθεί μέσα από το Activity Insights Palette. Σας προτείνουμε να διατηρείτε αυτή την database σε μια shared τοποθεσία ενός server, έτσι ώστε να καταχωρείτε ό,τι κάνει οποιοδήποτε χρήστης. Να καταχωρείτε εκεί ό,τι κάνει οποιοδήποτε χρήστης. Αυτό είναι πολύ εύκολο, μην νομίζω ότι είναι κάποια δύσκολη λειτουργία. Απλώς να επιλέξεις ένα subdirectory και να του πεις ότι εκεί θα καταγράφονται τα log files των ενεργειών σου. Η Activity Insights παλέτα εμφανίζει παρελθόντα γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί στο σχέδιό σας, καταχωρημένα βάσει της ημερομηνίας τους. Γεγονότα όπως το plotting και το perch καταχωρούνται άμεσα. Γεγονότα που αφορούν τα X-Refs ή άλλες λειτουργίες καταχωρούνται όταν κάνετε save το σχέδιο. Μπορείτε να φιλτράρετε τα γεγονότα ανά ημερομηνία, όπως βλέπετε εδώ, ανά χρήση και ανά γεγονός. Ανά event. Όταν φιλτράρετε ένα ημερομηνία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή ένα εύρος ημερομηνιών. Το Activity Insights μπορεί επίσης να καταγράψει δραστηριότητες εκτός AutoCAD, όπως copy και rename σε ένα σχέδιο στο Windows Explorer. Αν δηλαδή πάτε στο Windows Explorer και κάνετε rename ή copy, αυτό θα εμφανιστεί μέσα στη λίστα του Activity Insights. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων. Πιστεύουμε ότι έχετε κάποια εικόνα. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τις εντυπώσεις σας από αυτή την παρουσίαση και να απαντήσουμε βεβαίως στις απορίες σας στη σελίδα μας, των συγκεκριμένων που μπορείτε να γράψετε κριτικές ή reviews στη σελίδα μας που έχουμε στο Facebook και επίσης στην ίδια σελίδα μπορείτε να μας ζητήσετε ποια άλλα θέματα όντως προγραμμάτων θα θέλετε να παρουσιάσουμε σε προσεχή webinars. Σας ευχαριστούμε και πάλι και καλό σας απόγευμα.